Καλημέρα. Ο ήλιος λάμπει, τα πουλάκια κυλαϊδάνε, βρισκόμαστε στην εξοχή και ετοιμαζόμαστε να κόψουμε τα χόρτα μας. Πάμε να βάλουμε βενζίνη στο χορτοκοπτικό μας. Η βενζίνη είναι αμόλυβδη 95 και περιέχει μέσα και λάδι, μείγμα για το χορτοκοπτικό. Η χωρητικότητα του τεπόζιτου είναι 0,6 του λίτρου, δηλαδή λίγο πιο πάνω από το μισό λίτρο. Ωραία, γέμισε. Πάμε να κλείσουμε και την τάπα της βενζίνης. Δεν την ξεχνάμε ποτέ ανοιχτή. Και πάμε να βάλουμε μπροστά το χορτοκοπτικό. Δεν παίρνει εύκολα μπροστά. Θα μπει με την τρίτη. Μία, δύο, τρεις και πάμε. Όπως βλέπετε και στο βίντεο, το κόψιμο γίνεται σε δύο κινήσεις. Η πρώτη κίνηση είναι από πάνω προς τα κάτω, γιατί τα χόρτα έχουν μεγάλο ύψος, είναι γύρω στο 1 μέτρο. Η συγκεκριμένη κίνηση από πάνω προς τα κάτω πολτοποιεί το χόρτο. Δηλαδή το μηχάνημα φοράει συγκεκριμένο εξάρτημα, ειδική λεπίδα, η οποία διαλύει το χόρτο από πάνω προς τα κάτω. Και η δεύτερη κίνηση και η τελευταία είναι η οριζόντια χαμηλά στο έδαφος. Δηλαδή ό,τι δεν έχει κόψει η πρώτη κίνηση, κόβει η δεύτερη, η τελειωτική. Θέλει λίγο εξάσκηση και λίγο προσοχή, έτσι ώστε να μην χτυπάει με δύναμη ο κοπτήρας του μηχανήματος πάνω σε πέτρες οι οποίες υπάρχουν στο έδαφος. Οι οποίες είναι και καλά κρυμμένες, καμιά φορά τις κρύβουν και τα χόρτα και δεν φαίνονται. Το χορτοκοπικό μας έχει και γκάζι φυσικά, το οποίο θέλει σωστή χρήση. Και τι σημαίνει σωστή χρήση, τουλάχιστον για μένα δεν σημαίνει full γκάζι, γιατί το full γκάζι καταναλώνει και περισσότερη βενζίνη. Θέλει όσο χρειάζεται. Εξαρτάται από το τι κόβουμε και πόσο χοντρό είναι αυτό το οποίο κόβουμε. Στο βίντεο όπως βλέπετε το γκάζι ανοιγοκλίνει. Σταθερά. Όταν κόβει λεπίδα, ανοίγει το γκάζι. Όταν δεν κόβει, κλείνει το γκάζι. Αυτά από μένα σήμερα. Καλή επιτυχία στα κοψίματά σας και προσοχή στον γκάζι, προσοχή στον κοπτήρα. Θέλει εξάσκηση. Αλλά με λίγη θέληση και υπομονή και επιμονή όλα είναι πιθανά. Καλή συνέχεια. Γεια σας.